Όπω συνηθίζω και λέω, η Ερυσός δεν είναι τόπο. η Ερυσός είναι ιδέα. Λοιπόν, η έχει κάτι διαφορετικό όταν έρθει κάποιος. Αυτό που έχω παρατηρήσει, την ερωτεύεται ή την μισή. Η πιο πολύ την ερωτεύεται. Mm -hmm. Μπορεί να συνδυάσει και να χωνέψει τα πάντα. Δηλαδή βλέπεις διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικέ αφιτηρίε με διαφορετικά θέλω και συνεπάρχουν και δεν ενοχλεί ο ένα τον άλλον. Είναι... Όταν πήγαμε φέτος το πέρυσι μάλλον σε έναν επικοινωνιολόγο, να δούμε πώς μπορούμε να προβάλλουμε την ΕΡΕΣΟ και του είπαμε όλο το, το κομμάτι η ΕΡΕΣΟ είναι από μόνο του ένα προϊόν. Αυτό το προϊόν το ερωτηθεί ο κόσμος και αυτό έρχεται. Mm -hmm. Αυτό που λοιπόν μπορεί να κάνει ο φορέας είναι για μένα τρία πράγματα. Το ένα είναι να προβάλλει το προϊόν. Και να το κάνει προϊόν. Γιατί σε πολλά σημεία που λέμε έχουμε μονοπάτια. Οκ, okay, έχουμε μονοπάτια. Είναι προϊόν. Δεν είναι ακόμα. Θα πρέπει να το κάνουμε προϊόν, να μπορέσουμε να το πουλήσουμε. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή να δούμε ποια εναλλακτικά κομμάτια έχουμε, όπω κάναμε με το γυναικείο τουρισμό και είναι επιτυχημένο στην ΕΡΕΣΟ. Να μπορέσουμε να προβάλλουμε και να διορθώσουμε τα λάθη και να το πάμε πιο μπροστά και να δούμε πώ μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο το πρόγραμμα που ήδη έχουμε. Και να το συμπληρώσουμε με άλλα κομμάτια τα οποία σίγουρα υπάρχουν στην ΕΡΕΣΟ. Μια άλλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει σίγουρα είναι πέρα τη προβολή και το να κάνει αυτά τα δύο κομμάτια, είναι οι διασυνδέσει. Φτιάχνετε το, το λιμάνι του Σιγρίου. Είναι πιστεύω για μα το πιο μεγάλο αντιξιακό έργο που θα μπορούσε να γίνει. Μια ΕΡΕΣΟ που η κρίση του COVID, α, ναι, μεν την ακούμπησε, ναι, μεν είχαμε θέματα, αλλά δεν τη γονάτισε όπω άλλε περιοχέ. Πιστεύω ότι έχει φοβερέ προοπτικέ. Mm. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ε, ότι άρχισαν οι επιχειρήσει και ανεβαίνουν ποιοτικά. Τα τελευταία χρόνια ε, θα τον παρατηρήσουμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, -βήμα, ε, ε, ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια δεκαετή κρίση, ήρθε το μεταναστευτικό, ήρθε το COVID, δηλαδή. Αλλά και πάλι, θα, αν παρατηρήσει την ΕΡΣΟ, θα δει ότι υπάρχει μια επενδυτική ομάδα ανθρώπων, α πούμε, επενδυτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα. ή. Από τα λίγα που έχουν, το επιδίνουμε στι επιχειρήσει του. Αυτό έχει βοηθήσει. Ε, η εξυπηρέτηση των ίδιων των ανθρώπων, το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί τα ντουβάρια καλά, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό παίζει ρόλο. Ε, εξυπηρετείται σωστά ο κόσμο όσο μπορούμε. Λάθη υπάρχουν, αυτό είπαμε. Θα διορθώσουμε. Ε, μέσα από αναλλακτικέ μορφέ το Μάιο και τον Ιούνιο, όπου ε, εκεί υπάρχει ένα θέμα σε επίπεδο κρατήσεων, ε, να δούμε τι εκδηλώσει, το πώ. Κάποιε θα προβάλλουν και κάποιο θα ευχαριστούν τον επισκέπτη που θα είναι ήδη εκεί πέρα και κάποιε θα είναι πάνω στο εναλλακτικό κομμάτι. Γιατί εμεί λόγω του γυναικείου φεστιβάλ μέχρι τι 20 Σεπτεμβρίου 25 είναι μια πολύ καλή περίοδο για την ΕΡΕΣΟ. Να δούμε το από εκεί και πέρα. Δηλαδή να δούμε το μπροστά, Μάιο-Ιούνιο και τον Οκτώβριο που. Φέτος ε, Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και από φέτος και με το ξενοδοχείο. Δηλαδή, ε, διαλάζει κάτι στο, ε, στο καθεστώ του ξενοδοχείου. Ε, νομίζω ότι μαζί θα το δούμε και θα έχει αποτέλεσμα. Και θα έχει αποτέλεσμα γρήγορα. Οπότε, θα... μας Και λέτε... η καμπάνια η οποία θα κάνουμε φέτο θα στηριχθεί στο Μάιο-Ιούνιο. Δηλαδή, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Στοχεύετε στην ουσία να ανοίξετε την τουριστική περίοδο. Αυτό ακριβώ. Υπάρχουν προοπτικέ για την ΕΡΕΣΟ να συμβεί κάτι τέτοιο. Μεγάλε, γιατί έχει προϊόν. Εμεί από φέτο κάνουμε μια προσπάθεια με την ΕΤΑΛ και με το Δήμο ε, για να γίνουν σε ηλεκτρονική εμφυβή τα μονοπάτια. Το είπα πριν. Mm -hmm. ε, τι σημαίνει αυτό από μόνο του. Ε, έχουμε μονοπάτια τα οποία είναι και ποδηλατικά, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ποδηλάτη και περιπαντήτη. Έχουμε δίπλα το πληθυσμένο δάσο που δένει με μονοπάτια τα οποία είναι με το δρόμο σιγρίου Σιγρίου-Ερεσού από κάτω από το χρηματόδρομο. Που δένει ουσιαστικά το πουληθωμένο δάσο με την ΕΡΕΣΟ. Ε, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι αυτό το εναλλακτικό κομμάτι να μπορέσεις να το πουλήσει το δωμάτιο ή οποιοδήποτε θέλει να πουλήσει την ΕΡΕΣΟ. Δηλαδή να είναι πια προϊόν. Να μπορεί ο άλλο και να πει ότι ναι, μεν υπάρχει και το είναι να το δει ο άλλο και να δει και το τι θα δει σε αυτό το μονοπάτι. Αυτό είναι προϊόν. Αυτό λοιπόν μαζί με το γυναικείο τουρισμό. Έχουμε. Και μέσα στην ΕΡΕΣΟ, άνθρωποι που έρχονται να παρακολουθήσουν τα πουλιά από την Καλονή. Θα μπορούσε κάποιοι να έρχονται από την Καλονή, να το κάνει προϊόν, με δύο-τρία ήδη από τι προτάσει που έχουμε κάνει στο Δήμο, μία από αυτέ είναι και αυτό, να γίνουν δύο-τρία παρατηρητήρια στην περιοχή από εκεί μεριά και να πει ότι εγώ ε, έχω και αυτό το κομμάτι. Δεν θα φέρει το, το εναρτικό κομμάτι, δεν φέρνει χιλιάδε κόσμου. Λε, θα φέρω 100 και 100 και 100 και 100, 100 και από εκεί και πέρα αρχίζει και το δένει. Mm. Δηλαδή, αν περιμένουμε ότι μόνο με τα πουλιά ή μόνο με του περιπατητές ή μόνο με το γεωλογικό τουρισμό, γιατί δηλαδή μην ξεχνάμε το πολιθωμένο δάσο, θα λύσουμε το πρόβλημα, με το μόνο του δεν γίνεται. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι αυτά τα, τα κομμάτια να αρχίσει να τα δένει αναπεριόδου και να μπορεί να το προ, προ, προβάλλει.